Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί με καλέσατε να έρθω στην Ιερά Μονή του Βατοπεδίου. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχομαι, έχω έρθει και άλλες φορές, αλλά είναι η πρώτη φορά που κάθισα ένα μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και είχα τη δυνατότητα να επικοινωνήσω μαζί σας και δια του λόγου και δια της προσωπικής επικοινωνίας. Και ευχαριστώ ότι με το καλείτε εδώ στο κανάλι της Πεπτουσίας. Το ερώτημα το οποίο μου θέτετε είναι πάρα πολύ σοβαρό, τι είναι ο άνθρωπος. Είναι ένα ερώτημα με το οποίο ασχολείται όλη η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η κοινωνιολογία, φυσικά και η θεολογία. Άρα, για να απαντήσουμε τι είναι ο άνθρωπος, δεν πρέπει να το δούμε μόνο από πλευράς μιας επιστήμης, μέσα από τη φιλοσοφία, μέσα από την υπαρξιακή φιλοσοφία των ημερών μας, μέσα από την κοινωνιολογία και γενικότερα την μεταφυσική και τη φιλοσοφία, αλλά πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε και την άποψη της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προηγουμένως κάνετε αναφορά για το μετανεωτερικό άνθρωπο. Και βέβαια κάνετε τη διασάφηση ότι ο σημερινός άνθρωπος θεωρείται και είναι μετανεωτερικός. Άρα το μετανεωτερικός προϋποθέτει το μετανεωτερικός. Ξέρουμε πολύ καλά από τη μελέτη την οποία κάνουμε όλες τις δυτικής φιλοσοφίας και κουλτούρας ότι νεωτερικός άνθρωπος θεωρήθηκε ο άνθρωπος του διαφωτισμού. Επειδή κατά τη διάρκεια του διαφωτισμού και κατά τη θεωρία του διαφωτισμού ο άνθρωπος ταυτίστηκε απόλυτα με τη λογική και θεωρείται δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι η λογική του, σύμφωνα με τη θεωρία του Ιερού Αυγουστίνου παλαιότερα «credo ut intelligam», δηλαδή «πιστεύω ή να καταλάβω» και σύμφωνα με τη σχολαστική θεολογία θα έλεγα, η οποία είχε ως κέντρο τη λογική του ανθρώπου. Βεβαίως ο διαφωτισμός αρνήθηκε τη μεταφυσική και τη σχολαστική θεολογία, αλλά κράτησε όμως τον ορθό λόγο. Αυτός λέγεται νεωτερικός άνθρωπος. Αμέσως ακολούθησε άλλη περίοδος μετά τον διαφωτισμό, που είναι η περίοδος του ρομαντισμού, η περίοδος του υπαρξισμού, και αυτό λέγεται μετανεωτερική περίοδος, μεταμοντερνισμός, μετανεωτερικότητα. Ποια είναι τα στοιχεία τα οποία εκφράζουν αυτή τη λεγόμενη μετανεωτερικότητα? Ο Κένεθ Γκέργκεν, ένας δυτικός επιστήμονας που ασχολήθηκε με το μετανεωτερισμό, λέγει ότι τρία στοιχεία είναι αυτά τα οποία χαρακτηρίζουν τη μετανεωτερικότητα ή το λεγόμενο μετανεωτερικό άνθρωπο. Πρώτον είναι η άρνηση της λογικής, η αμφισβήτηση μάλλον της λογικής. Το δεύτερο είναι η κατάρρευση της αυθεντίας, ότι δεν υπάρχουν αυθεντίες. Και το τρίτον είναι ο πολλαπλασιασμός των σχέσεων. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν πρέπει να κρύβεται και να κλείνεται μόνο στον εαυτό του, αλλά να πολλαπλασιάζει τις σχέσεις του. Επομένως έχουμε τα τρία αυτά γνωρίσματα. Άρνηση, κατάρρευση, αμφισβήτηση μάλλον της λογικής, κατάρρευση της αυθεντίας και πολλαπλασιασμός των σχέσεων. Όμως αυτό δημιούργησε άλλα τεράστια προβλήματα. Ήδη αυτοί που ασχολούνται με το λεγόμενο μετανεωτερικό άνθρωπο βλέπουν ότι έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα, όπως είναι ο κοινωνικός κορεσμός. Δηλαδή, ο μετανεωτερικός άνθρωπος αισθάνεται ότι ο χώρος στον οποίο ζει, η κοινωνία στην οποία ζει, έχει κορεστεί. Οπότε θέλει να βρει κάτι άλλο πέρα από το σπίτι του, από τη γειτονιά του, από την πόλη του, από τη χώρα του. Έπειτα είναι ο λεγόμενος επικισμός του εαυτού. Δηλαδή, παίρνει γνώσεις, διάφορες γνώσεις και τις βάζει, επικίζει τον εαυτό του, φορτώνει τον εαυτό του με διάφορες γνώσεις και φυσικά μετά είναι και η πολυφέρνεια, όπως λέει ο Γκέργκεν. Και ποια είναι η πολυφέρνεια? Είναι ότι προσπαθεί να φοράει διάφορα ενδύματα και να παρουσιάζεται με διάφορους τρόπους, οπότε κατά κάποιο τρόπο δημιουργείται και γίνεται αυτό το φαινόμενο των πολλαπλών σχέσεων, των πολλών γνώσεων, που δημιουργεί τεράστια ασφυξία, εξού και αναπτύσσεται μετά η λεγόμενη υπαρξιακή φιλοσοφία. Τελικά τι είναι ο άνθρωπος? Το ερώτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μελέτησε το δυτικό άνθρωπο, λέει ότι
Ο διαφωτισμός έφτασε στο σημείο να ταυτίσει τον άνθρωπο με τη λογική. Ο Ζαν-Ζακ Ρουσό ήταν ο Γάλλος διαφωτιστής, ήταν εκείνος ο οποίος είπε επάνωδο στη φύση. Δηλαδή, κατάρρευση κάθε μεταφυσικού στοιχείου από τη ζωή μας και να επανέλθουμε στη φύση. Άρα, ποιος είναι ο φυσικός άνθρωπος? Αναπτύχθηκαν διάφορες φιλοσοφίες που άλλοι είπαν ότι ο φυσικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει ισχυρή λογική, άλλοι είπαν ότι ο φυσικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει ισχυρό συναίσθημα, άλλοι είπαν ότι ο φυσικός άνθρωπος είναι αυτός που έχει ισχυρά βούληση ή βουλησιοκρατία και τελικά έφτασαν στον Νίτσε, τον υπεράνθρωπο του Νίτσε, που ο άνθρωπος είναι αυτός που δεν έχει ανάγκη το Θεό. Δηλαδή, ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ανθρώπου του Νίτσε, του υπερανθρώπου του Νίτσε? Ότι ο Θεός απέθανε, ότι υπάρχει μια διαρκής αύξηση και αναζήτηση του ανθρώπου της απόρριψης εξουσίας, οτιδήποτε και αν στοιχήσει. Βεβαίως, μετά η απόρριψη της ηθικής και ως τέλος, ότι δεν υπάρχει άνθρωπος. Δίχως Θεό, όλα επιτρέπονται. Όλα επιτρέπονται. Και μετά τον υπεράνθρωπο του Νίτσε, ο οποίος αιματοκύλησε ολόκληρη την ανθρωπότητα, ήρθε μετά ο υπαρξισμός για να πει ο Σάρτ, η άλλη είναι η κόλασή μου, δηλαδή θεωρούσε τον κάθε άλλο σαν απειλή της ύπαρξής του και είναι η κόλασή του, οπότε λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ο άνθρωπος κατά τη δυτική παράδοση που ξεκίνησε ως έμπριο με τις θεωρίες του Ζαν-Ζακ Ρουσό, έφτασε στον υπεράνθρωπο του Νίτσε για να καταρρεύσει μετά και στον θάνατο αυτού του ιδίου του ανθρώπου, με τον υπαρξισμό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε την ορθόδοξη άποψη για το τι είναι ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι η κορονίδα της δημιουργίας. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο και άλλους μεταγενέστερους πατέρες, και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, ο οποίος συνόψισε όλη τη θεολογία των τεσσάρων πρώτων αιώνων, ότι ο Θεός πρώτα δημιούργησε τον αιρό κόσμο, μετά δημιούργησε τον αισθητό κόσμο και μετά δημιούργησε τον άνθρωπο που αποτελείται από ενό αιρό και αισθητό. Οπότε είναι η περίληψη όλης της δημιουργίας. Είναι ο μικρόκοσμος μέσα στο μεγάλο κόσμο. Είναι η σύνοψη όλης της δημιουργίας. Και βεβαίως η αξία του ανθρώπου είναι το ότι όταν ο Θεός ήθελε να ενανθρωπίσει για να σώσει τον άνθρωπο, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, δεν πήρε το αιθέριο σώμα των αγγέλων, αλλά πήρε σώμα ανθρώπου. Δεν έγινε θεάγγελος, έγινε θεάνθρωπος, γιατί είναι ο άνθρωπος συνεκτικός δεσμός όλης της κτήσεως και δια του ανθρώπου σώζεται όλη η κτήση. Και επομένως, αυτό που λέμε εμείς στην ορθόδοξη παράδοσή μας άνθρωπος, είναι το δημιούργημα του Θεού που έχει κατ' εικόνα και είναι κατ' εικόνα του Θεού και καθομοίωση. Το κατ' εικόνα είναι το νοερό και το αυτεξούσιο και το καθομοίωση είναι η πορεία του ανθρώπου προς τη θέωση. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ταυτίζει το καθομοίωση με τη θέωση. Επομένως, ο άνθρωπος είναι αυτός που συνδέεται με το θεάνθρωπο Χριστό, όπως έλεγε ο Άγιος Ιωστίνος Πόποβιτς. Ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος έχει το κατ' εικόνα, το οποίο είναι δυνάμει ομοίωσης και η ομοίωση είναι ενεργεία, εικόνα, ή να χρησιμοποιήσω μια αριστοτελική ορολογία και επομένως είναι η πορεία που οδηγείται προς τη θέωση. Μπορεί να το πει κανείς με ένα απλό παράδειγμα, όπως έχουμε το καρύδι. Το καρύδι μπορεί να γίνει, αν υπάρχουν αληθινές προϋποθέσεις, να γίνει μεγάλη καρυδιά. Επομένως, το καρύδι είναι δυνάμει καρυδιά. Φυτεύουμε το καρύδι κάπου, αναπτύσσεται και γίνεται καρυδιά, με πολλά καρύδια. Οπότε η καρυδιά είναι ενεργεία καρύδι. Αυτό το πράγμα είναι ο άνθρωπος. Δημιουργήθηκε από το Θεό, στη συνέχεια θέλησε με ελεύθερη του απόφαση να απομακρυνθεί από το Θεό, έρχεται ο Χριστός να πλάσει τον άνθρωπο και εν Χριστώ Ιησού ο άνθρωπος επανέρχεται στην αρχική του δομή και κατασκευή και πορεύεται προς τη θέωση. Γι' αυτό και λέγω ότι η Ορθόδοξη Θεολογία με όλη την ανθρωπολογία την οποία έχει και το μυστήριο της Χριστολογίας
είναι εκείνη που απαντά σε όλα τα ρεύματα, τα δυτικά, τα οποία έρχονται και στη χώρα μας, απαντά σε όλες τις θεωρίες περί του ανθρώπου με μια πληρέστερη, θα έλεγα, άποψη, πληρέστερη θεολογία, και έτσι ο άνθρωπος αποκτά νόημα στη ζωή του.